ανοιχτό πόλεμο μεταξύ εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και του Παύλου Πολάκη. Έχει πυροδοτήσει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, σύμφωνα με το οποίο το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης. Πάντως και πολίτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών των δημοσίων νοσοκομείων καταγγέλνουν ότι η κατάσταση είναι τραγική. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Χαραλαμπάκου. Μια μητέρα μου. Δηλαδή. Την πήραμε μια πρόβλημα σοβαρό σηκώτη και κόλλησε μια λίμωξη αναπνευστικού. Τώρα μας είπαν ότι έχει πέσει σε λίθαργο και πάνε να την πάρουμε. Είναι το νοσοκομιακή λίμωξη. Ναι, λίμωξη, ναι, λίμωξη. Και μέσα στο θάλαμο είναι τρεις που έχουν κολλήσει το ίδιο. Βεβαίως. Σε εφημερία φέρανε άλλα τρία φορεία. Έξι που είναι μέσα. Και άλλα τρία άτομα, εννιά. Εννιά άτομα σε ένα θάλαμο τώρα, συν τους επισκέπτες. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κατάσταση που κρατεί. Κοιτάξτε να δείτε πάνω τα νοσοκομεία σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ο Παναγιώτης Πανταζόπουλος δεν χρειάστηκε να διαβάσει τον Guardian για να διαπιστώσει τα χάλια της δημόσιας υγείας. Γιατί βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του τη σκληρή πραγματικότητα. Το ίδιο και η Ελένη που πήγε με τον αδερφό της στο Αττικόν για να χειρουργηθεί. Πώς όμως να μπει στο χειρουργείο, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια ψηλά και τη απάντησαν πως δεν υπήρχαν τα υλικά για να γίνει επέμβαση. Δεν υπήρχαν καν. Να τον χειρουργήσουν. Εργαλεία, λεπίδες, τίποτα. Και αν δεν υπάρχουν υστέρια, πώς να υπάρχουν γάζες και άλλα βασικά αναλώσιμα. Τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας ξεμένουν συχνά από φάρμακα, γάζες, σύριγγες και σεντόνια. Οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους καλούνται να τα πληρώσουν από την τσέπη τους για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους τους. Γάζες, καμιά ένεση, τέλος πάντων, μέχρι και χαρτί υγείας. Έχουν έρθει άνθρωποι από χθες που κάνανε νοσηλεία και δεν έχουν ούτε κουβέρτα να τους βάλουν, τους έχουν με σεντόνι. Από τις πύλες του Ευαγγελισμού σε κάθε εφημερία περνάνε 1.000 με 1.500 άτομα. Η αναμονή στα επίγοντα πολλές φορές ξεπερνάει τις 5 ώρες, ενώ τις νυχτερινές ώρες στους διαδρόμους υπάρχουν δεκάδες ράτζα. 150 άτομα, άλλοι μαλάξεις, άλλοι χάλια όταν πρώτο ήρθα, τρόμαξα. Ράτζα. Στο νοσοκομείο γεννηματάς της Θεσσαλονίκης από τα 10 κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τα δύο παραμένουν κλειστά. Ενώ καθημερινά τρεις αίθουσες χειρουργείων δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και η λίστα αυτών που έχουν προγραμματίσει κάποια επέμβαση. Λείπουν επαιδίατροι, οριλά και παθολόγοι. Θα πρέπει να αναλάβουν τις σοβαρές ευθύνες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και να αντιληφθούν ότι με μεθοδεύσεις και ψέματα δεν μπορεί να παραχθεί υγεία. Και ενώ γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς ανεβαίνουν καθημερινά το γολγοθά της δημόσιας υγείας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας καυγαδίζει για το ποιος έκανε τα χειρότερα. Στην εμπριστική ανάρτηση Πολάκη μετά το δημοσίευμα του Guardian εναντίον της ΠΟΕΔΗΝ, ο πρόεδρος της Μιχάλης Γιαννακός απαντά με προσφυγή στη δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς για τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Αποδεικνύεται ότι είναι το πολιτικό μίασμα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Δεν φταίει όμως αυτός που είναι υπουργός υγείας. Φταίει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Πολάκης ασχολείται πολύ περισσότερο με τα πεπραγμένα των προηγούμενων υπουργών παρά με τα πεπραγμένα τα δικά του. Δεν κοιτάζει να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Το Μαξίμου δαιμονοποίησε και τον Guardian αμφισβητώντας τα στοιχεία που παρουσίασε. Στηρίζεται σε καταγραφές δεδομένων για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, για παράδειγμα του 11 και του 12. Ναι. Και κυρίως αναπαράγει την ρητορική. Της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που έδινε. Στην πραγματικότητα, ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είχε τα μαύρα χάλια που έχει σήμερα επί των κυρίων Πολάκη Ξανθού. Είναι δοκιμασμένος τρόπος να θολώνεις νερά για να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου για τις 150 κλίνες στις κλειστές μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενώ η γρήπη είναι σε έξαρση και πολλοί συνανθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους.